Να πάμε τώρα στην υπόλοιπη ειδησιογραφία. Δύο ακόμη υποψηφίους δημοτικούς συμβούλους με την παράταξη του Πόλοιποι Πολίτες παρουσίασε ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Πρόκειται για τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Παντήρη και για τον ιδιωτικό υπάλληλο Δημήτρη Πιατίδη. Τον εκπαιδευτικό Δημήτρη Παντήρη με καταγωγή από την Άνθια και τον ιδιωτικό υπάλληλο Δημήτρη Πιατίδη με καταγωγή από τη Χιλή παρουσίασε ως υποψήφιους δημοτικούς συμβούλους με την παράταξή του Πόλοι και Πολίτες ο Δήμαρχος Αλεξανδρούπολης Βαγγέλης Λαμπάκης. Αυτή η ομάδα των 123 περίπου ανθρώπων, η οποία έχει ολοκληρωθεί σε ποσοστό 98% πια, είναι έτοιμη να απαντήσει σε κάθε ερώτημα που θα βρεθεί ως πρόσκληση ή πρόκληση αυτή η Δημοτική Αρχή απέναντι στην πενταετία που έρχεται. Αμφότεροι υποψήφοι ευχαρίστησαν τον Δήμαρχο για την πρόσκλησή του στο ψηφοδέλτιο της παράταξής του και τόνισαν πως θα βάλουν όλες τους τις δυνάμεις προκειμένου να διεκδικήσουν ένα καλύτερο αύριο για το Δήμο μέσω της ψήφου των συνδημοτών τους. Στο πρόσωπο του είδα έναν αγωνιστή, ένα συνεπή και έναν υπεύθυνο άνθρωπο. Πιστεύω ότι είναι η καλύτερη επιλογή για την επόμενη πενταετία για το διευρυμένο Δήμο Αλεξανδρούπολης, Τραϊανούπολης και Φερών. Αποφάσισα να συνδράμω στην προσπάθεια που κάνει ο κ. Λαμπάκης για την αναβάθμιση του Δήμου Αλεξανδρούπολης, αλλά βεβαίως και στην αναβάθμιση του δικού μου χωριού της Νέας Χιλής. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, αναδεικνύοντας θέματα που αφορούν στην κοινωνία αλλά και ενεργοποιώντας την ευαισθητοποίηση των πολιτών, έχει προβεί στη δημιουργία μια σειρά σπότ τα οποία και περιέχουν κοινωνικά μηνύματα. Παράλληλα, επιχειρώντας να ενημερώσει τους πολίτες για θέματα που διαχειρίζεται και που έχουν να κάνουν με την καθημερινότητά τους, φέρνει πιο κοντά στο κέντρο λήψης των αποφάσεων που αφορούν ολόκληρη την Ευρώπη. Σήμερα σας παρουσιάζουμε το μήνυμα στο ευρωπαϊκό που αναφέρεται στο ευρωπαϊκό πρόγραμμα Erasmus, το οποίο, να υπενθυμίσουμε, ότι υλοποιείται και στη χώρα μας. Ας το παρακολουθήσουμε.